Η Ελλάδα είναι λυπημένη. Η απώλεια ενός ηγέτη που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη χώρα είναι πάντα δύσκολη. Ο Γιάννης Μπουτάρης, ένας άνθρωπος με όραμα και πάθος, δεν είναι πια μαζί μας. Η θλίψη είναι διάχυτη σε όλη την Ελλάδα, καθώς οι άνθρωποι θυμούνται τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του και τα έργα που άφησε πίσω του. Ο Γιάννης Μπουτάρης έφυγε από κοντά μας. Η κηδεία του ήταν μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του ηγέτη. Οι άνθρωποι που το γνώρισαν προσωπικά, αλλά και εκείνοι που τον θαύμαζαν από μακριά, ήρθαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να εκφράσουν τη θλίψη τους για την απώλεια. Ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Οι ομιλίες του, γεμάτες πάθος και ειλικρίνεια, ενέπνευσαν πολλούς. Σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, ο Μπουτάρης κατάφερνε να κερδίζει τις καρδιές των ανθρώπων με την αυθεντικότητά του και την αφοσίωσή του στα κοινά. Ήταν ένας ηγέτης που δεν φοβόταν να πει την αλήθεια και να παλέψει για το δίκαιο. Άφησε το σημάδι του στην Ελλάδα. Οι τιμές που του αποδόθηκαν, όπως η ανέγερση αγαλμάτων και η ονοματοδοσία δρόμων, είναι μόνο μερικά από τα δείγματα της αναγνώρισης που έλαβε για το έργο του. Ο Μπουτάρης ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να αλλάξει την πορεία της ιστορίας της χώρας του, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που θα θυμούνται για πάντα. Ο Μπουτάρης αγαπούσε το κρασί και την πολιτική. Η αγάπη του για το κρασί τον οδήγησε να δημιουργήσει μερικά από τα καλύτερα οινοποιεία της Ελλάδας, ενώ η αφοσίωσή του στην πολιτική τον έκανε έναν από τους πιο σεβαστούς και αγαπητούς ηγέτες της χώρας. Η ικανότητά του να συνδυάζει αυτές τις δύο πάθη του τον έκανε μοναδικό και αξέχαστο. Πάντα προσπαθούσε για το καλύτερο. Σε κάθε του προσπάθεια, είτε στον τομέα του κρασιού είτε στην πολιτική, ο Μπουτάρης έδινε τον καλύτερό του εαυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν σταματούσε ποτέ να προσπαθεί για την πρόοδο και την ευημερία της χώρας του. Οι συναντήσεις του με την κοινότητα ήταν πάντα γεμάτες ενέργεια και πάθος, καθώς προσπαθούσε να βρει λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες. Ο θάνατός του μας λύπησε πολύ. Η απώλεια ενός τέτοιου ηγέτη είναι πάντα δύσκολη και η θλίψη είναι διάχυτη σε όλη την Ελλάδα. Οι άνθρωποι τοποθετούν λουλούδια στα μνημεία του και συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του. Οι στιγμές αυτές είναι γεμάτες συγκίνηση, καθώς όλοι θυμούνται τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του και τα έργα που άφησε πίσω του. Όλοι μιλάνε για τα σπουδαία πράγματα που έκανε. Οι συζητήσεις για τα επιτεύγματά του είναι ατελείωτες, καθώς οι άνθρωποι θυμούνται τις αλλαγές που έφερε στη ζωή τους. Οι ειδήσεις καλύπτουν τα επιτεύγματά του και οι κοινότητες συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ο Μπουτάρης ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα έργα του. Ήταν ένας άνθρωπος με όνειρα. Ο Μπουτάρης δεν σταματούσε ποτέ να ονειρεύεται και να προσπαθεί για το καλύτερο. Οι συναντήσεις του με τους νέους ήταν πάντα γεμάτες έμπνευση, καθώς προσπαθούσε να τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να παλέψουν για το μέλλον τους. Οι καινοτόμες ιδέες του και η αφοσίωσή του στην πρόοδο ήταν πάντα εμφανής σε κάθε του προσπάθεια. Πίστευε στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της. Ο Μπουτάρης έφυγε νωρίς, αλλά όσα έκανε, μένουν. Η πίστη του στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της ήταν πάντα εμφανής σε κάθε του προσπάθεια. Οι συναντήσεις του με το κοινό ήταν πάντα γεμάτες ενέργεια και πάθος, καθώς προσπαθούσε να βρει λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες. Η αγάπη του για τη χώρα του και η αφοσίωσή του στην πρόοδο ήταν πάντα εμφανής σε κάθε προσπάθεια. Θα δίνουν δύναμη στους νέους. Οι νέοι που τον γνώρισαν και εμπνεύστηκαν από αυτόν θα συνεχίσουν να παλεύουν για το μέλλον τους, έχοντας ως παράδειγμα τον Μπουτάρη. Οι ιδέες του και η αφοσίωσή του στην πρόοδο θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τους νέους που εμπνεύστηκαν από αυτόν. Οι συναντήσεις του με τους νέους ήταν πάντα γεμάτες έμπνευση, καθώς προσπαθούσε να τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να παλέψουν για το μέλλον τους. Ο Μπουτάρης άλλαξε την Ελλάδα. Την έκανε πιο όμορφη. Τα έργα του, όπως τα προγράμματα αστικής ανανέωσης και οι βελτιώσεις των δημόσιων χώρων, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα της κληρονομιάς του. Οι πόλεις της Ελλάδας είναι πιο όμορφες και πιο λειτουργικές χάρη στις προσπάθειές του. Οι αλλαγές που έφερε στη ζωή των ανθρώπων
είναι εμφανής σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Θα τον θυμόμαστε πάντα. Οι άνθρωποι ανάβουν κεριά και τοποθετούν μνημεία για να τιμήσουν τη μνήμη του. Οι εκδηλώσεις μνήμης είναι γεμάτες συγκίνηση, καθώς όλοι θυμούνται τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του και τα έργα που άφησε πίσω του. Η κληρονομιά του Μπουτάρη θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις αναμνήσεις και τα έργα του. Μέσα από τα έργα του. Τα έργα του Μπουτάρη είναι εμφανή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις που δημιούργησε και απολαμβάνουν τα ωφέλη των προσπαθειών του. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα έργα του και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή των ανθρώπων και από την καρδιά μας. Η αγάπη και η αφοσίωση του Μπουτάρη θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων που τον γνώρισαν και εμπνεύστηκαν από αυτόν. Οι συναισθηματικές εκδηλώσεις και οι τιμές που του αποδίδονται είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα της αγάπης και της εκτίμησης που νιώθουν οι άνθρωποι για αυτόν. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις καρδιές και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που τον γνώρισαν και εμπνεύστηκαν από αυτόν. Ο Γιάννης Μπουτάρης λάτρευε το κρασί. Από μικρή ηλικία είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το αμπέλι και το κρασί. Η αγάπη του για το κρασί δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά μια βαθιά προσωπική αφοσίωση. Ήταν η μεγάλη του αγάπη. Κάθε γουλιά κρασιού ήταν για αυτόν μια εμπειρία, μια στιγμή απόλαυσης και ανακάλυψης. Το κρασί ήταν η ζωή του και αυτό φαινόταν σε κάθε του κίνηση και λέξη. Έκανε το ελληνικό κρασί γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε από την Άουσα, μια περιοχή με μακρά παράδοση στην Ινοπία. Εκεί, ανάμεσα στους αμπελώνες, βρήκε την έμπνευση και το πάθος του για το κρασί. Από την επιχείρηση της οικογένειάς του, δημιούργησε την εταιρεία Κυριάννη. Η οικογένεια Μπουτάρη είχε ήδη μια μακρά ιστορία στην Ινοπία, αλλά ο Γιάννης ήθελε να πάει ένα βήμα παραπέρα. Ήθελε να δημιουργήσει κάτι μοναδικό, κάτι που θα άφηνε το στίγμα του στον κόσμο του κρασιού. Έκανε τα ελληνικά κρασιά διάσημα. Με την αφοσίωσή του και την καινοτομία του, κατάφερε να φέρει τα ελληνικά κρασιά στο προσκήνιο της διεθνούς αγοράς. Οι προσπάθειές του δεν πέρασαν απαρατήρητες και σύντομα τα κρασιά του έγιναν γνωστά και αγαπητά σε όλο τον κόσμο. Ο Μπουτάρης πίστευε στα ελληνικά αμπέλια. Ήξερε ότι η ελληνική γη είχε κάτι μοναδικό να προσφέρει και αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάδειξη αυτής της μοναδικότητας. Τα ελληνικά αμπέλια ήταν γι' αυτόν η βάση για τη δημιουργία εξαιρετικών κρασιών. Δούλεψε πολύ σκληρά γι' αυτά. Κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήταν αφιερωμένος στη φροντίδα των αμπελώνων του. Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωσή του ήταν τα κλειδιά της επιτυχίας του. Έφερε καινούριες ιδέες στην Ινοπία. Δεν φοβόταν να πειραματιστεί και να δοκιμάσει νέες τεχνικές. Η καινοτομία ήταν πάντα στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του. Και αυτό τον έκανε να ξεχωρίζει στον κόσμο της Ινοπίας. Τα κρασιά του άρεσαν πολύ. Σε Έλληνες και ξένους. Οι γεύσεις και τα αρώματα των κρασιών του ήταν μοναδικά. Και αυτό τα έκανε αγαπητά σε όλους όσους τα δοκίμαζαν. Οι εκδηλώσεις γευσιγνωσίας που διοργάνωνε ήταν πάντα γεμάτες από ανθρώπους που ήθελαν να δοκιμάσουν τα κρασιά του. Ο Μπουτάρης άλλαξε την ελληνική Ινοπία. Με την αφοσίωσή του, την καινοτομία του και την αγάπη του για το κρασί, κατάφερε να φέρει την ελληνική Ινοπία σε νέα ύψη. Οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις που έλαβε ήταν η απόδειξη της επιτυχίας του. Την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η συμβολή του Γιάννη Μπουτάρη στην Ινοπία ήταν ανεκτίμητη. Χάρη σε αυτόν, τα ελληνικά κρασιά είναι πλέον γνωστά και αγαπητά σε όλο τον κόσμο. Και η ελληνική Ινοπία έχει κερδίσει τη θέση που της αξίζει στη διεθνή σκηνή. Ο Γιάννης Μπουτάρης έγινε δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη. Άλλαξε την πόλη, την έκανε πιο όμορφη, δημιούργησε καινούρια πράγματα, πάρκα, πλατείες, δρόμους για ποδήλατα. Έκανε την πόλη πιο φιλική, στους κατοίκους και σε αυτούς που την επισκέπτονταν. Ο Μπουτάρης ονειρευόταν. Μια καλύτερη πόλη, μια πόλη ανοιχτή σε όλους. Η Θεσσαλονίκη άλλαξε. Έγινε πιο ζωντανή, πιο ανθρώπινη, χάρη στο Γιάννη Μπουτάρη. Ο Γιάννης Μπουτάρης άλλαξε τον τρόπο που δουλεύουν οι Δήμοι. Έφερε νέες ιδέες, ήταν κοντά στους ανθρώπους, άκουγε τα προβλήματά τους, προσπαθούσε να τα λύσει. Ήταν ένας δήμαρχος διαφορετικός, πιο
πιο κοντά στον κόσμο. Ο Μπουτάρης δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός, αλλά ένας άνθρωπος που νοιαζόταν πραγματικά για την κοινότητά του. Οι πολίτες τον έβλεπαν συχνά στους δρόμους, στις αγορές, στα καφενεία, πάντα έτοιμο να ακούσει και να βοηθήσει. Η προσέγγιση του ήταν ανθρώπινη και άμεση, κάτι που τον έκανε αγαπητό και σεβαστό από όλους. Ο Μπουτάρης έδειξε το δρόμο για καλύτερους δήμους. Πιο κοντά στον πολίτη, πιο αποτελεσματικούς. Με τις πρωτοβουλίες του έφερε διαφάνεια και λογοδοσία στη διοίκηση. Εισήγαγε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι δράσεις του περιλάμβαναν την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι πολίτες ένιωθαν ότι η φωνή τους ακουγόταν και ότι οι ανάγκες τους λαμβάνονταν υπόψη. Όσα μας άφησε είναι πολύ σημαντικά. Θα βοηθήσουν τους επόμενους να γίνουν καλύτεροι, να βοηθούν τους πολίτες. Η κληρονομιά του Μπουτάρη δεν είναι μόνο οι υλικές βελτιώσεις που έφερε στην πόλη, αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας. Ενέπνευσε μια νέα γενιά πολιτικών να είναι πιο ανοιχτή, πιο προσιτή και πιο υπεύθυνη. Οι ιδέες του και οι πρακτικές του θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την τοπική.